Καλησπέρα παιδιά, Killerman21 εδώ πέρα και καλώς ορίσατε στο δεύτερο adventure map που μου προτείνατε, Escape from Steam City. Λοιπόν, αυτό είναι το map, έχει και ενσωματωμένο texture pack, πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, δεν με τρελαίνει σαν texture pack, είναι ρεαλιστικό άρα δεν το πολύ γουστάρω. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το Escape from Steam City. Δεν πήρα ακόμα το νέο μου υπολογιστή, είμαι με το σκυθροπό, απλά κατέβασα το Fraps και λογικά δεν θα έχουμε θέμα, είναι ελαφρύ πρόγραμμα το Fraps και πάμε να πάρουμε αυτά εδώ. Λοιπόν, λογικά αυτό το jukebox. Okay, εντάξει, βάζουμε άλλο, θα το πάρω μαζί με αυτό. Ωραία. Έχουμε κάτι εδώ. Όχι. Τι λέει εδώ? Please play on hard, on medium difficult. Εγώ που το έχω easy, το βάλουμε normal. Έτσι. Select adventure game mode and enable music volume. Adventure είναι με ήδη από μόνο του. Ωραία. Ωραία. This map supports multiplayer. Have fun. Δεν παίζω multiplayer. For ambient sounds. Να, το θέμα αδερφέ να ακούγομαι όμως, ε. Ωραία. Και πάμε. Οπότε θα πρέπει να βγούμε εδώ έξω. Φυσικά να βάλουμε και αυτό στο bright. Έτσι. Για να είμαστε σίγουροι. Τι πρέπει να κάνουμε. It's just a dream. Θα χάσω αυτό τι μας λέει, readme.txt. Turn on Unicode text. Play only adventure game mode 2. Έτσι. Text back by Grimmar. Map by Serious Craft. Τα ίδια με αυτό εκεί μέσα λέει. Ας το δω, επομένως το text back. Το text back πραγματικά είναι λατρεία. Walk up to wake up. Προχώρα εδώ για να ξυπνήσεις. No water. Χωρίς νερό. Χωρίς νερό. Hello. Oh, τι είναι. Escape from SimCity. Oh, ξεκινάει το map. Για χαρά. Και οπ, 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 είναι αυτό. Ωραία, οπ, το σπάσα. Οκ, okay, εντάξει. Μαλάκα τα τέξω πως είναι πολύ ωραία. Έχει κάποιο συνδυασμό εδώ να πάρουμε κάτι. Τελευταίο, δεν έτυχε καν hard to medium. By M. By MR Launcher 42535 Original. Αυτό είναι που φτιάξω το map. Ωραίος. Οπ, ένα μπαούλο. Λοιπόν, music disc. Έχουμε compass. Αλλάκα. Rabbit στο. Και το page 21. Τι φάση είναι γάμο το Rabbit. Για να διαμάσουμε αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι που ήμουν χθες. Αλλά αλλά κάποια πράγματα πήγαν λάθος και χρειάζομαι να ρωτήσω τον Ράρνεϊ για το τι συμβαίνει. Δεν μου αρέσουν όλα. Λογικά ο Άρλι είναι κάποιος μητόγκας εκεί έξω. Πάμε να το ρωτήσουμε. Harley! Αυτός είναι. Της μητάρας. Ωραίος, ωραίος είπος. Γεια σου φίλε μου. Have you heard that the government has been dreaming the plan for a long time? And it's not telling us about it. But we can't talk here because they're probably watching us. Let's talk
in factor backyard. Factor is backyard. Ναι, εδώ είναι μου. Θα συνεχίσουμε το backyard. Α, καλά, εντάξει. GTA 3 τώρα παίρνουμε πέρα. Α, θέλουμε το μπαπάρα εδώ μέσα. Κι άλλη κοπέλα εδώ μέσα. Ναι, και ο backyard. Ναι, και. Πώς το ανοίγουμε αυτό τώρα? Μήπως είχε ένα chest εδώ πέρα και πρώτα το είδαμε εμείς. Την πόρτα πώς την ανοίγουμε ρε παιδιά? Έχει και δύο πόρτες, εντάξει. Πώς το ανοίγουμε αυτό ρε παιδιά? Ναι ρε αγορίνα μου, αλλά πώς το ανοίγουμε όμως αυτό? Δεν έχει άλλο chest εδώ πέρα για να καταλάβω τώρα τι γίνεται εδώ. Πώς έχει, ξέρω εγώ κάτι εδώ και απλά δεν το έλαβε μέσα. Δεν έχει κάτι. Άδειο μπαουλάκι είναι. Ωραία αγορίνα μου, πώς θα τον αυτόν τον backyard που πρέπει να πούμε. Μήπως θέλει κάτι από αυτά. Εδώ τι να τα κάνουμε αυτό. Εσύ ξέρεις, δεν ξέρεις. Ένα μισό λίγο. Να το δούμε λίγο. Λέει για ένα φούρνο ότι υπάρχει μοχλός. Ναι, αυτός ο φούρνος, παιδιά, πού είναι? Μήπως είναι εννοεί το φούρνο μας? Φέρνες, φέρνες. Ωραίο, ωραίος φίλος. Αυτό εδώ. Α, αυτό εδώ. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε Hellrack. Τούτο εδώ. Είναι Netherrack αυτό ρε. Είναι. Ποιος έχει πάνω εκεί? Πάμε. Ωραίος. Εδώ μέρος. Εδώ είναι λίγο και τα... Pullman. Α, όχι, και τα τρένα. Ωραία. Μια πόρτα ανοιχτή. Αυτός είναι ο τύπος. Can you see these guys? They always follow us. Okay. Εντάξει. Το μονάχα έχεις να πεις. Ποιος άλλος είναι εκεί, παιδιά? Ποιο άλλο πρόκειται να βρούμε? Δεν πάει εδώ, ε. Λοιπόν, μήπως είναι κάπου από εδώ ρε παιδιά? Α, δεν πάει κάπου, δεν βγάζει κάπου από εδώ. Oh, Barney, να τους, Barney. You must escape from the city. And I have a plan. Listen, see this little building made out of bricks. I saw something. Put pistol inside it. Grab it and go in Throat Factory to sewers. Sewers is safest way to escape the city, but they will still hunt for you. Wish you luck, and I swear it's very dry outside this damn city. Το μικρό building που είναι από τούβλα.
Ποιο λέει αυτό? Δεν μπορώ να πούμε εδώ. Παγιαρή λίγη, φάγαμε. Λίγο. Και πιστόλι ρε μεγάλο. Για να ψάξουμε εδώ λίγα, κάπου εδώ θα έχει ένα πιστόλι. Πιστόλι. Πού να το δω το πιστόλι εδώ. Ρίξε αυτά. Όχι, τζάγκλ φύση. Ναι, οκ, εντάξει. Μαχαίρι. Δεν πήρα κάτι. Πρέπει να μπουκάρουμε μέσα με κάποιο τρόπο. Πάμε να μπουκάρουμε μέσα. Α, αυτό λέει. Με τα boots, ναι. Ένα button. Αυτά έλεγε. Τι μαλάκας που είσαι. Αυτά έλεγε ο Γιώργος. Τι μαλάκα, αυτά έλεγε. Άμα. Τώρα δεν θα το πιέσω από εδώ μέσα. Με τον τρόπο να βγούμε έξω. Α, κάπως έτσι. Ωραία. Το block of iron. Λογικά πρέπει, σκάσε εσύ, λογικά πρέπει να είναι αυτό. Ε, iron block, ναι. Α, έχει σύχτη. Σήμερα πέσει. Κάτι να. Και εδώ τώρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Α, να ανέβουμε πάνω, νομίζω, λογικά ναι. Πάμε πάνω. Πάμε όλη αυτή. Από τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να έρθουμε εδώ. Δεν γνωρίζω και πάνω. Πάτε που έτσι. Οπότε εμείς πρέπει να πάμε να έρθουμε εδώ. Λες, μας έβγαλε εδώ. Πάμε ξανά. Γεια σου, Λεμπίτα. Του λείψα. Πρέπει να δεν μου λείψες. Δεν είναι άλλος, έτσι είναι ωραία. Φέρνουμε το βελάκι. Τώρα βγήκαμε εδώ. Μα πρέπει να σκοτώσουμε και αυτούς. Τι είναι, μπαγκαρέζε. Βλάκα. Αισυχτή. Μαλάκα. Παίρνουμε αυτό. Αυτό. Ωραία, ήρθαμε εδώ τώρα. Το 21 καλυμμένο, εντάξει, ναι, έχει έσυγα. Τα ξέρουμε πάνω κατά θα. Ναι, ωραία, εδώ, τι έγινε εδώ. Κάμε πίσω τώρα. Είχε κάποιο πέρασμα από εδώ. Λογικά έχει αυτό εδώ. Ωραία, τι είναι εδώ. Heal potion. Θα τα χρειαστούμε. Τι είναι αυτό ρε. Ένα attack speed, 5,5, attack damage. Α, κατάλαβα. Γιατί να μην τους φάω το ξακί. Το θέλει αναγκαστικά αυτό το ραδί. Push me.
Ναι, push me, εδώ. Μαλάκα, μην τον κόλλησες στον τοίχο. Μην τον κόλλησες στον τοίχο. Τον κόλλησε. Άντε να δούμε τώρα τι θα κάνεις. Ναι, πού πρέπει να σας κάνω push me σας. Α, κατάλαβα, μάλλον. Έχουμε αυτό εδώ. Important note. Καλά, αυτό έχει μυαλό μέσα. Chamber 1. Εδώ μέσα πρέπει να σας βάλω αδύσεις, ρε παιδιά. Εντάξει, σας βάλω εδώ μέσα. Push me. Επάξω το push me σας, άιντε. Τι να σας κάνω. Συχτήρ. Έλα, αδερφέ. Κάτσε εκεί. Πού είναι ο φίλος σου? Ωχ, τώρα θα έχουμε ένα θέμα, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα μπει ο τύπος. Σιγά σιγά. Ωραία, μπήκες. Πρέπει κάπου να πάμε από εδώ. Όχι. Απλά βγαίνουμε τώρα. Ή ενεργοποιούμε κάτι. Εντάξει, πάμε μάλλον έξω. Ωραία. Ήρθαμε εδώ τώρα, εντάξει. Και κάνουμε τι τώρα, πού πάμε δηλαδή τώρα. Δεν καταλάβα. Πού θα πάμε τώρα. Άνοιξε αυτό εδώ, ε. Ωραία. Σου θα πέσει πάλι. Έλα, έξω. Έξω είπα. Έξω. Κι εσύ, γαλαρία. Έξω όπως είσαι. Φύγε από το map. Ωραία. Ναι, έτσι θέλει φορά. Μάσου μου στού, επιτέλους. Ωραίος, ευχαριστώ. Πάρ' το γι' αυτό. Και τι λέει αυτό τώρα? Survivor's Diary. I guess I never escaped from this place. I believe there's exit very near. Ναι, ρε, εγώ έχω τον αγαπημένο μου φίλο. Κι όμως, βγήκα. Ω, είναι αυτά ρε. Έξω. Έλα, γορίνα μου, έλα, 60 FPS. 60 FPS αυτή τη στιγμή πιάνω. Σ' έχω, μαλάκα. Ωραία. Τους φάξαμε. Τι έγινε τώρα, ουσιαστικά τελειώνει εδώ το game τώρα? Ή μάλλον όχι. Ωραία, ξύλο τρώμε, φύγετε από εδώ. Ουστ. Ουστ από εδώ. Ουστ από εδώ. Άλλος. Mushrooms του. Iron boots. Κι άλλος. Ωραία. Τι ουσιαστικά. Να, πρέπει να τα φορέσουμε τώρα αυτά. Θα βρούμε μπελά τώρα. Ωραία. Minecart. Ωραίος. Και να πάω τώρα προς τα πού τώρα. Α, εδώ είναι το σημείο εκκίνησης. Εμείς τώρα θέλουμε. Τα αρχίδια με τα δύο θέλουμε. Πάμε. Thank you.
Port 21. Αυτό. Οκ. Είναι αυτό. Ναι, έφυγε τώρα από εδώ. Κάτι μου έδωσε. Οκ, εντάξει, ό,τι να είναι. Άμμο, άμμο. Το χτυπάει ρε μάκα. Σαν το λέω. Αυτό το πορτέλι πόσο... Α, πρέπει να πολεμήσω εδώ τους κάτω. Bone Crusher. Βέβαια κατέβουν τώρα δηλαδή εκεί κάτω τώρα, δεν καταλάβω. Πάμε εκεί κάτω. Και πως κατεβαίνουμε τώρα εδώ κάτω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να κατέβουμε με κάποιο υπουλό τρόπο εδώ κάτω. Καλά είπα. Ω, πουτσα. Ρομποτική πουτσα. Ωραίος. Λέβερ. Can we place block of iron? Δεν φεύγουμε τώρα από εδώ δηλαδή. Πάμε να φύγουμε. Πώς είναι το block of iron πάνω. Α, πες να λέει αυτά εκεί πάνω, ε. Άσε με. Ωραίος. Ωραία, μπουνιά, μάρκα, τι είναι ξύλο. Α, αυτό εδώ πάνω λέει. Καθίστε να φάμε το παιδιά, γιατί μας τσακίσανε αυτοί. Ωραία, λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Πάμε. Αυτό το chest, minecart. Το βάζουμε στην κίνηση, είναι ανοιχτά αυτά. Όχι, εντάξει. Μπες και πάμε. Ωραία, δεν μπορώ να πω. Ωραία. Ωραία μαπάκι. Έτσι να έχεις εδώ με τους φίλους σου την κοπέλα σου να παίζεις. Ω, μπλέξαμε. Ωραίο. Το καρτάκι μας. Πάμε εδώ μέσα. Οχ. Τι έγινε ρε. Ωε, πάτε σκοτώσουμε με αυτό. Αυτό εδώ. Freedom Cutter, 4 attack speed, 1 attack damage. Α, είναι με τέτοιο. Αυτό.
Γεια σας κυρίες πόρτες. Θα σας ανοίξω. Εδώ. Thanks for playing. Hope you enjoyed my map. Make sure to visit map page at map made by Zeruscraft. You win if you kill the resource and destroy it. Dry Blockator and you will be never forgotten. Και θα ξεχάσεις ποτέ. Τι, το τερματίσαμε? Αυτό ήτανε. Τερματίσαμε το map αυτό, το Iron Door. Lead Pumpkin. Οκ. Τι, το τερματίσαμε, αυτό ήτανε. Μπράβο. Ωραίος. Πολύ ωραίο. Ωραίο map. Όμορφο. Είχε τη φάση του, ήταν ωραίο μαπάκι. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω και κάτι. Ωραίο μαπάκι. Λοιπόν, παιδιά. Εντάξει. Θα το βγάλω αυτό. Λοιπόν, παιδιά. Αυτό ήταν το map. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Τα έχουμε ανάγκη για να φτάσουμε την 100 subscriber. Πατήστε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε καμία ειδοποίηση. Επισκεφτείτε και το Discord server μου, ξέρω εγώ, να γίνετε mail για να μην χάνετε ποτέ. Και να είστε οι πρώτοι και ο πρώτος που θα δείτε το επόμενο live βίντεο. Γιατί κάποιες φορές στο YouTube μπορεί να κάνει και 2 μέρες να ειδοποιήσει. Έτσι. Αυτά. Καλή συνέχεια. Και επίσης, πριν κλείσετε, θα τηλεμεταφερθούμε στο κανονικό μου σπίτι, γιατί έχω κάποια πραγματάκια να σας εξηγήσω. Επομένως, τηλεμεταφερόμαστε από εδώ και σε 3, 2, 1... Λοιπόν, έχω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Επειδή δεν ξέρω ποιοι από όλοι σας βλέπει τα βιντεάκια ως το τέλος, έχω να σας πω ότι, παιδιά, καλού κακού να τα κοιτάτε μέχρι το τέλος τα βιντεάκια μου, έτσι, γιατί και εγώ κοπιάζω για να τα κάνω και με αυτόν τον υπολογιστή που έχω φτύνω χειρότερο όρμα για να τα κάνω. Αλλά, παιδερές, έχουμε φτάσει 73 συνδρομητές. Έτσι, 73 γαμημένους συνδρομητές. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά? Με το ζόρι 5 views, με το ζόρι 10 views. Το τελευταίο βίντεο που ήταν με το trailer του Chicken Invaders πήρε μόνο 19 views, ρε μαλάκες. Τι είναι αυτά, ρε φίλε? Και τα τελευταία lives που έχω κάνει με το ζόρι πιάσανε την 12. Ενώ παλιά το ξεφτιλίζατε, φτάνανε 60, 70, 80 και δεν ήταν και πολύ λίγες οι φορές που φτάσαμε και την 100 σε views, σε live stream και από τη δεύτερη μέρα κιόλας. Στα βιντεάκια με τα TNT mod πήραμε 300 plus προβολές. Και τώρα που φτάσαμε 73 συνδρομητές και είμαστε κοντά στο δεύτερο στόχο που είναι 100, έτσι με ξελασπώνετε, ρε μαλάκες. Με ανταποδίδετε με αυτόν τον τρόπο? Με το έλα μωρέ, δεν θα προκόψει ποτέ αυτός. Υπολογιστή δεν πρόκειται να πάρει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω να κάνει βιντεάκια. Παιδιά, είναι αρχή. Σεβαστείτε ότι το κάθε κανάλι ξεκινάει από κάπου και κάπου θα φτάσει. Μην τα θέλετε όλα, τουλάχιστον εσείς οι περίεργοι, μην τα θέλετε όλα μέχρι το τέλος σε θέμα aspects. Τα θέλετε όλα θεϊκά σε κομμεντάρι και τέτοια από το πρώτο κιόλας βίντεο του καναλιού. Παιδιά, έχω να σας ανακοινώσω κάτι. Δεν είμαι πλούσιος, δεν είμαι θεός και δεν είμαι κάποιος άνθρωπος με δισεκατομμύρια πόντους IQ για να τα κάνω όλα θεϊκά. Είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που του αρέσει να φτιάχνει βιντεάκια, το προσπαθεί να το κάνει και κάτι σαν επάγγελμα στο μέλλον, να βγάζω λεφτά από αυτό. Τώρα είμαστε πολύ νωρίς, γιατί με 73 συνδρομητές δεν πρόκειται να γίνει αυτό, αλλά για πολύ μετά που θα φτάσουμε 5.000, 10.000, 100.000, αλλά με την υποστήριξη σας όλα θα γίνουν. Εγώ αυτούς τους τελευταίους, τον τελευταίο ένα μήνα που έχω κάνει 2-3 live και αυτό με το Chicken Invaders, είδα μηδέν προβολές. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτό είναι η υποστήριξή σας. Έτσι θα φτάσει ο Killerman
το δεύτερό του, τον τρίτο, τον τέταρτο στόχο και τον οποιοδήποτε στόχο για το μέλλον. Και κάποιοι που λένε ότι ξέρω εγώ υποστηρίζουμε Killerman 21, γουστάρουμε Killerman 21, γουστάρουμε καινούριο κανάλι και τέτοια, να ανέβει, δεν θα ανέβει παιδιά. Εγώ είμαι εδώ μόνο και μόνο για να φτιάχνω βίντεο. Και ο φίλος μου ο Χάλκιν είναι και αυτός μόνο και μόνο για να είναι εδώ στην παρέα, να είναι ακόμα πιο κατατοπιστικά τα βίντεο και τα live. Αλλά ρε παιδιά, το θέμα είναι αυτός ο χρόνος, αυτός ο γαμημένος πούστης χρόνος, να ανταποδίδεται, να πηγαίνει κάπου όλος αυτός ο χρόνος. Ενώ κάλλιστα αυτό χρόνο θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, να τον σπαταλάγαμε στο διάβασμα, γιατί έχουμε και σπουδή. Και δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολες οι περίοδοι αυτοί. Με τις σπουδές, με τα προσωπικά και με το οτιδήποτε. Επομένως παιδιά, αυτό που έχω να σας πω είναι υποστήριξη. Δώστε τουλάχιστον λίγη υποστήριξη σε αυτό το μικρό κανάλι για να μεγαλώσει. Τουλάχιστον να δούμε και να δείτε κι εσείς όλος αυτός ο χρόνος σας και ο χρόνος μας που πάνε. Άμα δεν υπάρχει υποστήριξη σας, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια παιδιά, είμαι στο YouTube από το 2016, γιατί χώσταρα και άλλα κανάλια, δεν είναι αυτό. Και τον Basic Tutorials είχα και άλλα κανάλια πριν από αυτά, που χώσταρα. Και είμαι στην κυριολεξία από τον Νοέμβριο του 2016 ανοιχτός στο YouTube. Ξέρω πάνω κάτω τι θα πω, τι λέω και τι πρόκειται να κάνω. Το θέμα είναι αυτό. Υποστήριξη χωρίς προβολές δεν γίνεται. Χωρίς votes που ανεβάζω εκεί στην κοινότητα κάποια πράγματα για να δείτε, για να ψηφίσετε, δεν τα βλέπω και πολύ αυτά. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν ξεκίνησα το Chicken Invaders εδώ και 3 εβδομάδες. Θα το ξεκινήσω άμα μία ακόμα, ένα vote ακόμα να πάρει το Chicken Invaders, είτε είναι το παραπάνω της 100, κάνε Chicken Invaders. Να δούμε τι παιχνίδι είναι και αυτό. Ή ξέρω εγώ, άμα μου ξέρω εγώ, άστο καλύτερα, μην κάνει σειρά Chicken Invaders. Ξέρουμε πάνω κάτω το παιχνίδι και ξέρουμε τι παιχνίδι είναι. Το μήνυμα σου, εσύ αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, αν το βλέπεις, πήγαινε, κάνε το vote για να δούμε και εγώ, άρα και εσείς, τι θα γίνει με αυτή τη σειρά. Έτσι. Ολόκληρο τρέιλερ έχω ανεβάσει. Τράβα να το δεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, παιδιά. Το μήνυμα τελειώνει εδώ. Έχει τραβήξει πολύ το βίντεο. Δεν θα γίνεται μοντάζ. Μάλλον θα το στείλω μάλλον στο φίλο μου τον Χάλκιν, ο οποίος έχει καλό υπολογιστή της προκοπής. Ξέρει λίγο καλύτερο μοντάζ. Έτσι, γιατί είναι ο πιο δουλεμένος άνθρωπος αυτός. Ξέρει από αυτά. Γιατί με το ποσί μου δεν θα γίνει ποτέ αυτό το μοντάζ. Απλά εγώ θα τα ενώσω. Και αυτά. Το μήνυμα τελειώνει εδώ. Να κλείνει το βίντεο γιατί έχει πάρει πολύ. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο, είτε με Chicken Invaders ή με τίποτα άλλο στον καινούριο υπολογιστή. Τώρα, να ξεκινήσει Chicken Invaders, λογικά θα είναι εδώ στο παλιό, τον άχρηστο. Γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι πολύ ελαφρύ, δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Έτσι, τελειώνω εδώ, γιατί μακρηγορώ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτή τη βιντεάρα με το πολύ αγαπημένο μας Escape from SimCity που το ζητήσατε εδώ και που δύο καιρό, γιατί το post είναι 2 μήνες. Έτσι, θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βιντεάκια με Minecraft Explore. Πολύ σύντομα θα έρθουν και συνεργασίες με άλλους YouTubers, όχι ιδιαίτερα γνωστούς και τέτοια, κανονικούς, τύπου Gunnerboss, τύπου αυτούς, ξέρω εγώ. Θα ψάξω εγώ, ξέρω κάποιους. Θα προσπαθήσω να συνεννοηθώ μαζί τους και όλα καλά. Επομένως, ή και τη Minecraft Green Channel, άμα θέλω, μπορώ να τη φέρω και αυτή την κοπέλα να κάνουμε ξανά βιντεάκια μαζί όπως κάναμε την εκδρομή στις παλιές εκδόσεις, στην έκδοση 1-2-5, που είναι σχεδόν η πρώτη έκδοση επίσημη. Αυτά. Καλή συνέχεια.